απίστευτο βίντεο ντοκουμέντο με φοιτητή να κάνει χρήση, με φοιτήτρια να κάνω λάθος, να κάνει χρήση ναρκωτικών μέσα στο πανεπιστήμιο. Για πες μας, τι γίνεται εδώ. Δυστυχώς, φίλοι, με τα πανεπιστήμια της χώρας μας έχουν μετατραπεί σε χώρους ανομίας. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι. Εγκληματικότητας. Είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπου βλέπουμε μια φοιτήτρια να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα, έφερε στην δημοσιότητα ο αναπληρωτής καθηγητής θεατρικών σπουδών, ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος έφερε στο φως και για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρος φοιτητριών, για εγκληματικές ενέργειες και για ληστείες κατά φοιτητών. Να, είναι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε είναι εδώ. Να στέλνεις το παιδί στο πανεπιστήμιο και να χαίρεσαι, αυτό είναι. Δυστυχώς, να λες πού θα καταλήξει, είναι πραγματικά. Είναι πάντοτε τα ναρκωτικά. Έχει παραγίνει το κακό. Εγώ θέλω να πω στο συγκεκριμένο σημείο ότι το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουν και να το μάθουν όλοι, ότι και δεν κάνω μάθημα αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει πραγματικά να το γνωρίζουν, γιατί γίνονται πάρα πολλά έκτροπα στα πανεπιστήμια, ετυμολογικά εκφέρεται από το Α, το στερετικό Α, και το Σιλάο Σιλό, που σημαίνει αφερόλη, λατόλα, φυραγωγό. Δηλαδή, το άσυλο σημαίνει ότι είναι ένας χώρος απαράβατος και δεν μπορούν να γίνονται εγκληματικές ενέργειες. Είναι ένας χώρος διακίνησης ιδεών και μόνο. Ευτυχώς, όπως τροποποιήθηκε ο νόμος πρόσφατα, μπορεί να παρέμβει η αστυνομία και γενικότερα οι αστυνομικές αρχές όταν διαπράττονται στα πανεπιστήμια κακουργήματα ή εγκλήματα κατά της ζωής. Συγκεκριμένη λοιπόν πράξη, εφόσον γίνεται διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, και φυσικά για να γίνεται χρήση γίνεται και διακίνηση, μπορούν οι αστυνομικές αρχές να παρέμβουν και να πάψει πλέον το πανεπιστήμιο, όλα τα πανεπιστήμια, ναι, υπό την αιγίδα του ασύλου, να γίνονται μέσα παράνομες ενέργειες. Μάλιστα, κύριε Βασιλοπούλου. Πάμε τώρα γρήγορα να αλλάξουμε θέμα.